Εγώ θυμάμαι όλο το καλοκαίρι που βγάζαμε τα παιδιά από τη Γάζα, τον κόσμο την ώρα που βομβαρδούσαν δηλαδή οι Ισραηλινοί. Έβγαινε από την ειδησιογραφία και όλες και από ό,τι ανάλυση μπορούσε να κάνει ο καθένας με τα δεδομένα που είχαμε, ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα με το Ισραήλ, τι θέλει να κάνει, πού πάει, πού το πάει. Και ο ίδιος ο Νετανιάχου άλλαζε το στόχο συνέχεια. Στην αρχή ήταν δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τη Χαμάς, δεν προς Θεού έλεγε προς τους ξένους, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, μπαίνουμε στη Γάζα γιατί είμαστε αμυνόμενοι και μετά θέλουμε να καταστρέψουμε κάποια τούνελ. Και τέλος πάντων συνέχιζε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, υπήρχε μια θολούρα σε αυτό και τώρα που πήγαμε κάτω, τα πράγματα έχουν ξεδιαλύνει πάρα πολύ και θα σας τα πω αμέσως τώρα. Είναι απλό όταν είσαι κάτω εκεί και παρακολουθείς από πριν, φεύγουν όλα τα σύννεφα. Ένα ωραίο καλοκαίρι λοιπόν του 2014, το Ισραήλ αποφάσισε να βγάλει από τη μέση την Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και να την φέρει ξανά υπό τον έλεγχο του Μαχμούντ Αμπάς. Έκρινε προφανώς ότι ήταν σωστή η συγκυρία για να το καταφέρει αυτό, διότι έχουν αλλάξει πλέον σχεδόν όλα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Οι χώρες κάνουν την δικιά τους πολιτική και έχουν διαμορφώσει κάποιες συμμαχίες ή έστω κοινά συμφέροντα και κυρίως από την πλευρά του, από την άλλη πλευρά του αποκλεισμού. Ο αποκλεισμός στη Γάζα θέλει δύο, να το θυμάστε αυτό, εξίσου για να είναι έτσι όπως είναι. Είναι λοιπόν η μία πλευρά είναι το Ισραήλ και η άλλη είναι η Αίγυπτος, θέλει δύο εξίσου και θα μιλήσουμε και μετά αν θέλετε ειδικότερα γι' αυτό. Έκρινε λοιπόν το Ισραήλ ότι με τη νέα κυβέρνηση της Αιγύπτου, τον Αλ-Σίσι, τον στρατηγό, ο οποίος ανέτρεψε τον εκλεγμένο αδερφό μουσουλμάνο Μόρση, με τον οποίο ήταν πιο λάσκα τα πράγματα όσον αφορά τον αποκλεισμό στις Γάζας, το ότι τώρα είναι η σωστή στιγμή να καθαρίσουμε με τη Χαμάς. Τώρα. Μετά από 52 μέρες πολέμου, η αντίσταση στην λωρίδα της Γάζας, με τη Χαμάς αν θέλετε προεξάρχουσα, αλλά η αντίσταση έχουν όλες οι παρατάξεις και οι αριστερές παρατάξεις έχουν αντίσταση, οι Ισλαμικές σημεί, όλοι έχουν αντίσταση, απλώς ο κόσμος παίρνει τα όπλα. 52 μέρες παιδιά πολέμου, το Ισραήλ δεν είχε καταφέρει τίποτα. Είχε ήδη μετρήσει περί τους 80 νεκρούς Ισραηλινούς και όλο το παγκόσμιο μέτραγε 2.100 και πλέον νεκρούς Παλαιστίνιους με τις εικόνες με τα παιδάκια τα νεκρά, τις γνωστές. Δεν μπορούσε να προχώραγε, δεν μπορούσε να προχωρήσει με τον πόλεμο όπως τον έκανε, με τις μάχες, διότι έμπαινε μέσα, στο κόκκινο. Έμπαινε μέσα, πώς να το πούμε. Έμπαινε μέσα ηθικά, έμπαινε μέσα τακτικά και στρατηγικά. Δεν έβγαζε κάτι. Και δεν μπορούσε να συνεχίσει. 52 μέρες αντίστασης και συνέχιζε. Εκεχηρίες η μία μετά την άλλη. Δεν μπορούσαν να δέσουν γιατί υπό όρους Αιγύπτου, υπό όρους Αλ-Σίσι της Αιγύπτου για να ακριβολογούμε και από πίσω δηλαδή με τη σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ δεν μπορούσε να κάτσει αυτή η εκεχηρία. Άρα το Ισραήλ εγκλωβίστηκε. Και λοιπόν φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον στη Μέση Ανατολή όπως ξέρετε πολύ καλά με το ISIS. Επομένως και για τους υπόλοιπους έξω έπρεπε το θέμα της Γάζας να το λιγότερο να μπει ένα φρένο ή να παγώσει και να βλέπουμε τι κάνουμε. Εκεί είμαστε τώρα. Και χθες έγινε η συνάντηση δωρητών στο Κάιρο. Πήγε και η ελληνική κυβέρνηση, πήγαν και όλοι οι μεγάλοι δωρητές. Και εκεί πέρα, από εκεί καταλαβαίνεις και τον μπάχαλο που επικρατεί ακόμα και στο θέμα της ανοικοδόμησης της λωρίδας της Γάζας. Μέχρι το Αλτζαζίρα, να σας πω ένα πολύ έτσι ποιοτικό στοιχείο, δεν θα το προσέξετε αν δεν είστε του συναφιού. Ήταν το θέμα το μεγάλο, το θέμα της ανοικοδόμησης στο Κάιρο, που με τους μεγάλους παίχτες της περιοχής και τους Αμερικάνους και όλους. Το BBC το έπαιζε από νωρίς, είναι το θέμα της ημέρας για την περιοχή αυτή. Το Al Jazeera μέχρι να το παίξει, το έπαιξε το θέμα ότι όταν το Κατάρ έδωσε ένα δισεκατομμύριο τσεκ. Λοιπόν, παίζονται πάρα πολύ άσχημα παιχνίδια και βρισκόμαστε στο απόλυτο αδιέξοδο. Κρίνω ότι είμαστε στο απόλυτο αδιέξοδο και για τη Δύο Ανατολικό και για τη Λωρίδα της Γάζας. Μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, εμείς σαν αποστολή ξένων, κυρίως δυτικών, είμαστε. Ήμασταν πιο ασφαλείς από ό,τι είμαστε, θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού στην περιοχή. Δεν έχει πόλεμο αυτή τη στιγμή μέσα στη Γάζα, έχει εκεχηρία. Υπάρχει πολιτική ένταση, υπάρχει τεταμένη κατάσταση κάτω από τη φαινομενική αυτή η ησυχία. Η εκεχηρία δεν ξέρουμε εάν θα μπορέσει να κρατήσει. Είναι ένα τεστ και με το θέμα της ανοικοδόμησης και με το θέμα της πολιτικής κυρίως συμφωνίας μεταξύ Φατάχ και Χαμάς για την ανοικοδόμηση της Γάζας και για την κατάσταση που θα επικρατήσει από εδώ και στο εξής, γιατί ξαναλέω ότι το Ισραήλ ήθελε να ξεκάνει τη Χαμάς και δεν τα κατάφερε. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο
πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για την Γάζα τώρα, ότι η διεθνής κοινότητα κυρίως μπροστά βάζει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και δευτερευόντως της Αιγύπτου υπό τον δικτάτορα Αλ-Σίσι, συμπεριφέρονται στην Χαμάς με όρους ιτημένου του πολέμου. Τώρα σε έχουμε στριμώξει, σε έχουμε καταδαφίσει, σε έχουμε διαλύσει, πρέπει να συνθηκολογήσεις με τους όρους που σου θέτουμε στο τραπέζι. Θα πρέπει να τα βρεις με τον Αμπάς, θα πρέπει να κάνεις πίσω, θα πρέπει να φύγεις από τα τάδε υπουργεία. Από πού προκύπτει ότι η Χαμάς, για παράδειγμα, και όχι μόνο η Χαμάς, όλη η αντίσταση, κυρίως όμως η Χαμάς που είναι η τοπική κυβέρνηση, από πού προκύπτει ότι έχασε τον πόλεμο η Χαμάς? Από πού προκύπτει αυτό? Και μόνο που επιβίωσε 51-52 μέρες ανηλαιή βομβαρδισμού, και θα είδατε στις φωτογραφίες του Μιχάλη Χαραγιάννη, δεν ξέρω αν έχετε δει έναν τοίχο, ο οποίος δεν είναι σουρωτήρι. Και οι φωτογραφίες αυτές είναι και από περιοχές που είναι ισοπεδωμένες, δηλαδή φάγανε το μεγάλο κύμα των επιθέσεων του Ισραήλ, δηλαδή κοντά στα σύνορα, είτε εκεί που τολμήσανε οι Ισραηλοί να μπουν σε ένα μικρό βαθμό μέσα, χερσαίες επιχειρήσεις, είτε εκεί που πραγματικά το ισοπεδώσαν με πυρά όλμων, πυροβολικού, τάγκς και αεροπορικές επιδρομές, είτε μέσα στο κέντρο της Γάζας, στην πόλη της Γάζας, η οποία στη μεγάλη πλειοψηφία τα κτίρια στέκονται ακόμα, αλλά είναι όλα γαζωμένα. Δεν υπάρχει ένα τείχος που δεν έχει θραύσματα. Να δείτε δηλαδή ποια ήταν η τακτική του Ισραήλ. Ότι ναι, εγώ μπορώ να κάνω μια προειδοποίηση με το SMS για οικογένειες οι οποίες ζουν σε 14όροφα κτίρια και κάθε κτίριο έχει μέσα 8 έως 20 άτομα οικογένειες. Τους δίνω 5, 10, 15 λεπτά θες να τους δώσεις για να φύγουν, να ανακαινώσουν το κτίριο, δώσ' τους. Και του βαράω μετά έτσι για να πετύχω τους πάντες, μέχρι τα ποντίκια. Αυτή ήταν η τακτική του. Δεν υπάρχει ένας τείχος ο οποίος δεν είναι διαλυμένος σουρωτήρι.